Πάμε όμως να δούμε, γιατί εδώ υπάρχει ένα κοινωνικό θέμα με τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, αφορά τους πληστηριασμούς. Εδώ λέει η αντιπολίτευση κάτι ξεκάθαρο. Σύσσωμη αντιπολίτευση, μάλιστα. Αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Γιατί δεν το κάνετε? Μια στιγμή. Η αντιπολίτευση πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε όριο υποκρισίας και πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η συζήτηση που έγινε στον Άριο Πάγο για τους πληστηριασμούς και τη δυνατότητα των funds να προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση έγινε για νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός κρίθηκε. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε αυτό το πράγμα το 2015 και στη συνέχεια υπήρξαν και άλλοι νόμοι για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, προχώρησαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν τα στοιχεία, δεν διαψεύδονται αυτά. 30.000 πληστηριασμοί. Το καθεστώς αυτό των πληστηριασμών, όσο και αν κουμπώνεται κανείς με τη λέξη, είναι κάτι που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ίσχυε πάντοτε στην Ελλάδα και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Το ζήτημα είναι να υπάρχει πράγματι ένα προστατευτικό πλαίσιο για την πρώτη κατοικία. Τέτοιο υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αντίστοιχο με αυτό που έχουν η σοσιαλιστική Ισπανία και η σοσιαλιστική Πορτογαλία. Και αν είναι να το βελτιώσουμε, να το δει κανείς, να ακούσουμε προτάσεις κτλ. Αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης. Μα σε τόσα χρόνια 3.000 ρυθμίσεις, 3.000 εντάξεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, κύριε Υπουργέ, είναι αποτυχία, έτσι. Όπως ήταν αποτυχία και το προηγούμενο σύστημα, εγώ θα πω. Υπήρχε ένα σύστημα αλλά... της ΣΥΡΙΖΑ το οποίο δεν είχε ούτε 2.000 είχε αυτό. 2.000. Και αυτό έχει 3. Δεν είναι επιτυχία. Δεν το λες και επιτυχία όμως. Εσείς, κύριε Στάθη, ξέρετε, κάνετε δικαστικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια. Ξέρετε ότι οι πληστηριασμοί δεν προέκυψαν ξαφνικά τώρα με τούτην εδώ την κυβέρνηση. Όχι, δεν είπα εγώ. Είναι επί δεκαετίες που γινόντουσαν. Για την πρώτη κατοικία είναι ένα ζήτημα. Είχαν υπάρξει προστατευτικά μέτρα για την πρώτη κατοικία και με μένα υπουργό όταν ήμουνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στη συνέχεια ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μέτρα τα οποία υπήρχαν και στο τέλος του 2014, μέχρι το τέλος του 2014, τα χαλάρωσε. Αυτό που λέω τώρα το υπογράμμιζε η ίδια η εισηγητική έκθεση τότε του νόμου Σταθάκη. Έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότητα τα funds να παίρνουν δάνεια, όπως γίνεται φυσικά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θέλω να είμαι σαφής. Μνημονιακό ήταν αυτό τώρα, υποχρεωτικό ήταν. Αλλά τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το γνωστό «ουκ είδα τον άνθρωπο». Λοιπόν. Εξεγείρεται κιόλας. Δεν λέει απλώς ότι παίρνει αποστάσεις από αυτό που ψήφισε. Κατηγορεί εμάς για αυτό που έκανε ο ίδιος. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου ανέτρεψε στην ουσία απόφαση του τμήματος του Αρείου Πάγου και η απόφαση της ολομέλειας, που είναι εις βάρος των δανειοληπτών, στηρίζεται στην νομοθεσία του 2003. Είναι νομοθεσία της κυβέρνησης Σιμίτη, με βάση την οποία οι σέρβισερ δεν πληρώνουν φόρο. Ναι. Τα φαν δεν πληρώνουν φόρο. Ναι, αλλά αυτό το σπίτι του ανθρώπου θα ακούσετε τώρα. Από αυτό θα προέκυπταν πληρώναν φόρο περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. 50 δισεκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. 50 δισεκατομμύρια. Είναι 38% φορολόγηση. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ρυθμίσεις που αφορούν ευάλωτες περιπτώσεις δανειοληπτών. Δεν λέμε ότι θα χαρίσει τα δάνεια. Αλλά υπάρχουν όμως περιπτώσεις ευάλωτες. Ούτε θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί δεν σταματάνε. Το θέμα είναι να μην γίνει στην πρώτη κατοικία, στις αγροτικές γαίες και στα βιοτεχνικά κτίρια που παράγουν. Υπάρχει παραγωγή μέσα. Να μην σταματήσει η παραγωγή. Αν λοιπόν το ελληνικό δημόσιο θα είχε μια φορολογική ενίσχυση περίπου 50 δισεκατομμυρίων, θα μπορούσε να κάνει μια πολιτική διαφορετική. Μέσα στον Άριο Πάγο. Όχι, μια στιγμή. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου είχε προαναγγελθεί από την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος. Ότι αναμένεται, λέει, να ληφθεί αυτή η απόφαση. Και αν διαβάσετε στην εστία χθες διαλόγους στη διάσκεψη της ολομελίας του Αρείου Πάγου, προκύπτουν πολιτικές τοποθετήσεις γιατί θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Όχι νομικές, πολιτικές τοποθετήσεις. Εσείς, κύριε Φίλη, αμφισβητείτε ότι η απόφαση βασίστηκε σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι βασίστηκε συνδυαστικά στο νόμο του 2003. Διότι αν εκεί. Διότι αν, νόμος του 15 διότι αν επιβαλόταν φορολογία στα funds και στους services, τότε θα είχαμε άλλη εξέλιξη στο θέμα των πληστηριασμών. Τώρα δεν υπάρχει καμιά φορολογία. Και όχι μόνο δεν υπάρχει καμιά φορολογία, αλλά και το μέτρο που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποχρεωτική η προειδοποίηση και η διαπραγμάτευση πριν τον πληστηριασμό ανάμεσα στο δανειολήπτη
και στους services. Αυτό ήταν άλλο ένα θέμα το οποίο καταργείται με το πτωχευτικό δίκαιο το δικό σας. Δηλαδή, το βασικό θέμα είναι ότι το πτωχευτικό δίκαιο το δικό σας που ψηφίσατε μόλις βγήκατε την κυβέρνηση είναι αυτό που ανοίγει το δρόμο για μια χωρίς έλεγχο ιστορία των πληθυσμών. Δηλαδή, την πρόταση του Τσίπρα να υπάρξει πάγωμα προεκλογικά των πληστηριασμών και να βρεθούν λύσεις που να έχουν να κάνουν με τα ευάλωτα νοικοκυριά κατά κατηγορίες. Ή αντιδέχεστε. Το κάτω-κάτω η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει. Γιατί το βάζετε εσείς με τις εκλογές και δεν κάνει μια μόνιμη πρόταση νόμου. Την οποία μετά, αν βγείτε, πρέπει να είστε υποχρεωμένοι να την ακολουθήσετε. Χρειάζεται μια συζήτηση. Η μόνιμη πρόταση νόμου. Δεν θέλουμε να βιαστούμε. Αλλά όμως να μην χάσει το σπίτι ο κόσμος. Να πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει τα 393 εκατομμύρια που χρωστάει στις τράπεζες να μην τα πληρώνει. Μισό. Παρακαλώ, μήπως θα έπρεπε, ανάλογες ρυθμίσεις να έχουμε για το φτωχό άνθρωπο με το διάρκειο τριάρι που χρωστάει. Έλα κύριε Χατζηδάκη, τελευταία κουβέντα. Λέω, οι άνθρωποι έχουν δείξει δείγματα γραφής, κυβέρνησαν, προχώρησαν με πληστηριασμούς, προχώρησαν με τον νόμο, τον οποίο βασίζεται ο Άριος Πάγος και κρίνει αυτά τα οποία κρίνει. Και προφανώς, αν ποτέ έρθουν στην εξουσία, όπως έκαναν και όταν ξανακυβέρνησαν, θα συνεχίζουν με τους πληστηριασμούς, όπως γίνεται, ξαναλέω, σε όλη την Ευρώπη. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ο κόσμος πια μας έχει δει όλους στην εξουσία, έχει καταλάβει 5 πράγματα και από την κρίση που μεσολάβησε τα περασμένα 10 χρόνια. Την καλημέρα μας και στους δύο. Γιατί η κυβέρνηση έχει δώσει απλώσια στις τράπεζες διάφορα πράγματα. Την ασυλία των τραπεζικών στελεχών για τα ύποπτα δάνεια που δόθηκαν. Κλείνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Τα επιδόκια καταθέσεων χορηγήσεων αυτή τη στιγμή. Μην εκμεταλλεύεις το γεγονός ότι είναι ο άλλος στο Skype. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στους δύο.